Αρχής γενομένης από την περιοχή σας, ξεκινάει το πρωτάθλημα ιχνηλατών του ΟΦΕΗ που γίνεται κάθε χρόνο. Είναι ο μοναδικός όμιλος μέχρι στιγμής που διοργανώνει πρωτάθλημα. Θα είναι μια διήμερη γιορτή της κοινοφιλίας που θα εξελιχθεί στα βουνά της περιοχής σας. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε εκεί και ελπίζουμε να καθιερωθεί κάθε χρόνο να είμαστε στο ένα από τους αγώνες του πρωταθλήματος που θέλουμε να τον κάνουμε εκεί. Να μας πείτε λίγο, για όσους δεν γνωρίζουμε, τι ακριβώς θα γίνει, τι είναι αυτοί οι αγώνες, τι σκύλοι θα πάρουν μέρος. Βεβαίως, να εξηγήσουμε στον κόσμο, παίρνουν σκύλοι μόνο καθαρόιμοι, δηλαδή που έχουν κοινοτικό χάρτη, που έχουν χαρτιά καθαροημίας, το λέμε στην πιο απλά. Διάφορων φυλών. Οι αγώνες είναι όλες τις ομάδες 6 που ανοίγουν οι ιχνηλάτες, γιατί οι σκύλοι ανήκουν σε κάποιες ομάδες και η ομάδα 6 είναι για τους ιχνηλάτες. Με χαρά είδαμε ότι έχουμε αρκετές συμμετοχές και χρειάστηκε να ακυρωθούν κάποιες λόγω COVID, δυστυχώς. Θα ήταν πολύ περισσότερες. Έχουμε όχι μόνο ελληνικό ιχνηλάτη, την εθνική φυλή που εκπροσωπούμε εμείς ως όμιλος, αλλά έχουμε και άλλες φυλές, όπως Μπίγκλ, όπως Βέρνης, όπως Αριέγγις, ιχνηλάτες. Αυτό που γίνεται είναι το εξής. Είναι μία μικρογραφία, θα έλεγα, ή το ίδιο ακριβώς όπως γίνεται και με το κυνήγι. Απλά η διαδικασία που ακολουθείται από την αρχή που θα λυθούν οι σκύλοι μέχρι και το τέλος της διαδρομής τους, υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι είναι θεσπισμένοι από την FCE, από την Διεθνή Κοινολογική Ομοσπονδία, οι οποίοι κανονισμοί έχουν υιοθετηθεί και από το κοινολογικό όργανο της χώρας μας και από τον όμιλό μας. Και από την στιγμή που ξεκινάει η διαδρομή ενός σκύλου ή ζευγαριού ή αγέλης, μπορεί να τρέξουν δηλαδή η κυναγωγή είτε με ένα σκύλο μόνο που λέμε solo, είτε με ζευγάρι, είτε με αγέλη ιχνηλατών που απαρτίζεται από 4 έως 8 σκυλιά. Ξεκινάνε και ακολουθάνε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και με το κυνήγι. Δηλαδή ερευνούν το μέρος, βρίσκουν ίχνη, μόλις βρουν τα ίχνη πρέπει να τα ακολουθήσουν πιστά μέχρι να φτάσουν στη φωλιά του λαγού, να τον ξεφωλιάσουν και να τον κυνηγήσουν, να τον διώξουν που λέμε, για να είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία για να βαθμολογηθεί. Βέβαια, βέβαια σημαντικός παράγοντας για να υπάρχει βαθμολογία σε μια δοκιμασία σκύλου θα πρέπει να υπάρχει ξεφόλιασμα. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές διαδρομές που δεν έχουμε το ξεφόλιασμα, οπότε κάποιος σκύλος ή σκύλοι δεν μπαίνουν στη βαθμολογία. Να μας πείτε αν θα μπορούν να υπάρξουν, αν θα υπάρχουν και θεατές και βέβαια πόσα άτομα περίπου θα έρθουν στη διοργάνωση. Κοιτάξτε, θεατές πάντα έχουμε και ειδικά οι εκδηλώσεις του ομίλου είναι πάρα πολύ πετυχημένες. Αυτό που λέμε στους θεατές είναι να είναι κάπως λίγο πιο απομακρυσμένοι από τους κυναγωγούς και από τους κριτές και από τους σκύλους, διότι πολλές φορές οι σκύλοι επηρεάζονται όταν είναι ξένοι, ας πούμε, κοντά τους. Έρχονται από πολλά σημεία των γύρω περιοχών και από μακριά, πολύ μακριά πολλές φορές. Ας πούμε, θα έχουμε συμμετοχές και από Εύβοια αύριο. Είναι πολύ, πολύ έτσι πρόσχαρο αυτό που γίνεται. Είναι γιορτινό το κλίμα και ο κόσμος έχει δίψα, είναι κάτι καινούργιο στην Ελλάδα και διψάει για να το δει, να μάθει και να χαρεί μαζί μας. Υπάρχουν πολλοί, πολλοί θεατές που έρχονται στις εκδηλώσεις. Να μας πείτε τι μπορεί να προσφέρουν αυτοί οι αγώνες και γενικά το κυνήγι σε μια τοπική κοινωνία, στην τοπική οικονομία. Πολύ σημαντικό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν μέρη, χωριά και πόλεις στην Ελλάδα που περιμένουν την περίοδο του κυνηγιού για βιοποριστικούς λόγους. Είναι μεγάλο πράγμα για την οικονομία της χώρας η μετακίνηση αυτή που γίνεται με το κυνήγι, αλλά και με τις εκδηλώσεις γενικότερα της αγωνιστικής κοινοφυλίας, διότι πέρα από την βελτίωση των φυλών, γιατί οι αγώνες δημιουργήθηκαν
για να βρίσκονται μέσα από αυτούς οι καλύτεροι γεννήτωρες, οι πιο άξιοι, για να συνεχίζουν τις φυλές και να βελτιώνονται. Αυτός είναι ο σκοπός των αγώνων, ο αρχικός. Όμως, με τους αγώνες δημιουργείται και εσωτερικός τουρισμός με το κυνήγι. Οι κυνηγοί είναι οι κύριοι διαχειριστές της πανίδας της χώρας μας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συχνά στο περιβάλλον και στη φύση και έχουν διάφορες δραστηριότητες. Όχι μόνο τη διαχείριση του πληθυσμού της άγριας πανίδας, αλλά πολλές φορές συμβάλλουν σε προβλήματα ασθενειών που πλήττουν τη χώρα, όπως τώρα προσφάτως έχουμε την πανόλη των αγριόχειρων, η οποία, εάν οι κυνηγοί δεν συμβάλλουν τα μέγιστα, η εξάπλωσή της θα είναι πάρα πολύ γρήγορη, θα υπάρχει μεγάλη ζημιά και στους χείρους γενικότερα του σήμερος. Πέρα από την διαχείριση, οι κυνηγοί προλαβαίνουν φωτιές, προλαβαίνουν υλοτομία παράνομη, προλαβαίνουν παράνομη θύρα και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες που μπορεί να κάνει ένας κυνηγός και να βοηθήσει γενικότερα την πολιτεία.